Hans Christian Andersen, το κοριτσάκι με το σπίτι. Το κρύο ήταν τσοχτερό αυτή την τελευταία μέρα του χρόνου και το χιόνι έπεφτε πυκνό. Ένα μικρό κοριτσάκι τριγυρνούσε στους σκοτεινούς κρύους δρόμους. Ξυπόλυτο, με το κεφαλάκι του ακάλυπτο. Όταν έφυγε από το σπίτι, φορούσε τις παντόφλες της. Ήταν όμως τόσο μεγάλες και τόσο παλιές, που καθώς έτρεχε στους δρόμους για να αποφύγει τις άμαξες, πλήστησαν από τα πόδια της. Κατάφερε να βρει τη μία, αλλά την άλλη την άρπαξε ένας πιτσιρίκος που της φώναζε ότι ήταν τόσο μεγάλη που θα την έκανε κούνια το μωρό του, όταν θα έκανε. Έτσι, το μικρό κοριτσάκι αναγκάστηκε να περπατήσει ξυπόλυτο και τα ποδαράκια του έγιναν μπλε από το κρύο. Είχε την ποδιά του γεμάτη σπίρτα. Τα κρατούσε στο χέρι και προσπαθούσε να τα πουλήσει. Κανένας όμως δεν αγόραζε από αυτό και κανένας δεν έσκυψε να του δώσει ούτε μια δεκαρίτσα. Το μικρό κοριτσάκι πεινούσε και το κρύο το περούνιαζε. Οι νυφάδες του χιονιού έπεφταν πάνω στα μακριά ξανθά μαλλιά του και δημιουργούσαν ένα στεφάνι γύρω από το όμορφο πρόσωπό του. Τα παράθυρα των σπιτιών ήταν όλα τόσο όμορφα φωτισμένα και από τις καμινάδες τους έβγαινε μια γαργαλιστή μυρωδιά από τις ψητές χήνες. Ήταν η τελευταία νύχτα του χρόνου, πρωτοχρονιά, και αυτό δεν μπορούσε να το ξεχάσει. Βρήκε μια γωνία δίπλα σε δύο σπίτια, όπου μπορούσε να προστατευτεί από το κρύο. Μαζεύτηκε εκεί και μάζεψε τα πόδια του κάτω από τη ποδιά του, μόνο που κρύωνε τόσο πολύ. Δεν τολμούσε να γυρίσει σπίτι. Δεν είχε καταφέρει να πουλήσει ούτε ένα σπίρτο. Δεν είχε βγάλει ούτε μία δεκάρη. Αν γυρνούσε σπίτι με άδεια χέρια, ο πατέρας του θα το χτυπούσε και ύστερα το σπίτι δεν ήταν πιο ζεστό από το δρόμο. Η οραφή του σπιτιού άφηνε το παγωμένο αέρα να περνά μέσα από τις μεγάλες χαραμάδες και τα κουρέλια και άχυρα που είχαν βάλει δεν προστάτευαν καθόλου. Τα χεράκια του ήταν μουδιασμένα από το κρύο. Ω, ένα μικρό σπίρτο θα το έκανε τόσο καλό. Αν μόνο τολμούσε να βγάλει ένα σπίρτο από το κουτί και να το ανάψει για να ζεστάνει τα δάκτυλά του. Έβγαλε ένα χράτς. Ω, τι φως έβγαζε. Πώς έλαμπε με μια καθαρή βλόγα, όπως ακριβώς ένα μικρό κεράκι. Έτσι όπως προστάτευε τη βλόγα με το χέρι του. Τώρα το φως φαινόταν παράξενο. Το μικρό κοριτσάκι φαντάστηκε ότι καθόταν μπροστά από μια μεγάλη στόφα με όμορφα καλογελισμένα μπρουτζίνα χερούλια. Έκυγε μια ωραία φωτιά που το ζέστανε τόσο πολύ, αλλά τι συνέβαινε. Μόλις έβγαλε κάτω από τα ποδιά της τα πόδια του για να τα ζεστάνει, η στόφα εξαφανίστηκε και βρέθηκε να κάθεται πάλι μέσα στο κρύο με το καμένο σπίρτο στο χέρι του. Άναψε ένα άλλο, φεγκοβόλησε. Φεγκοβόλησε και μόλις το φως έπεσε πάνω στο τοίχο, αυτός έγινε διαφανής. Τώρα μπορούσε να βλέπει μέσα στο σπίτι. Το τραπέζι ήταν στρωμένο με ένα ωραίο τραπεζομάντιλο και πάνω του ήταν όμως πορσελάνης. Σε μια πιατέλα άχνιζε ψητή χήνα με μήλα και δαμάσκη. Και αυτό που συνέβαινε ήταν απίθανο. Η χήνα πήδηξε από την πιατέλα και ήρθε στα πόδια του κοριτσιού. Αλλά το σπίρτο έσβησε πάλι και όλα χάθηκαν. Μόνο ο μαύρος τοίχος αποκουμπούσε. Άναψε και ένα άλλο σπίρτο. Αυτή τη φορά βρέθηκε να κάθεται κάτω από ένα θαυμάσιο χριστουγεννιάτικο δέντρο. Ήταν μεγαλύτερο και ωραιότερο από αυτό που είχε δει εκείνο το απόγευμα σε ένα πλούσιο μαγαζί. Χιλιάδες αναμένα κεράκια έλαμπαν στα κλαδιά του και τόσο ωραίες ζωγραφίες όπως αυτές που είχε δει στο ίδιο μαγαζί. Το κοριτσάκι άπλωσε τα χέρια του να τα πιάσει και τα σπίρτα κύλησαν από την ποδιά του. Όλα τα χριστουγεννιάτικα κεράκια άρχισαν να ανεβαίνουν και όλα να ανεβαίνουν μέχρι που γινόταν αστέρια. Ένα από αυτά έπεσε. Κάποιος πεθαίνει, σκέφτηκε το κοριτσάκι. Έτσι το είχε μάθει η γιαγιά του. Το μόνο πρόσωπο στη ζωή του που το αγάπησε. Η γιαγιά του έλεγε: όταν ένα αστέρι πέφτει, μια ψυχή πηγαίνει ψηλά να βρει τον Θεό.
Τώρα άναψε και άλλο σπίρτο. Και αυτή τη φορά φάνηκε η γιαγιά του. Την έβλεπε καθαρά να το κοιτάζει με αγάπη. «Γιαγιά», φώναξε το κοριτσάκι. «Ω σε παρακαλώ, πάρε με μαζί σου. Ξέρω ότι θα χαθείς μόλις το σπίρτο σβήσει. Θα χαθείς, όπως χάθηκαν η ζεστή στόφα, η χήνα και το όμορφο χριστουγεννιάτικο δέντρο». Βιαστικά άναψε ένα μάτσο σπίρτο. Ήθελε τόσο πολύ να κρατήσει την εικόνα της γιαγιάς του ακόμα. Το φως από τα σπίρτα ήταν τόσο ζωηρό, σαν να ήταν μέρα. Η γιαγιά ποτέ άλλωστε δεν του είχε φανεί τόσο μεγάλη και όμορφη. Πήρε το κοριτσάκι στην αγκαλιά της και άρχισε να ανεβαίνουν ψηλά, πολύ ψηλά, να πλησιάζουν ένα φως που έβγαζε ευτυχία, μακριά από τη γη, όπου δεν υπήρχε πια κρύο, πείνα και πόνος, γιατί ήταν κοντά στο Θεό. Το κρύο πρωινό βρήκε το κοριτσάκι μαζεμένο εκεί στη γωνιά, ανάμεσα σε δύο σπίτια με κόκκινα μάγουλα και ένα χαμόγελο πάνω στο νεκρό πρόσωπό του. Έχει πεθάνει από το κρύο το τελευταίο βράδυ της χρονιάς. Η καινούργια μέρα του νέου χρόνου βρήκε το κοριτσάκι εκεί με τα απομεινάρια από τα καμένα σπίρτα στα χέρια του. «Πρέπει να προσπάθησε να ζεσταθεί», είπα. «Κανείς δεν ήξερε τι όμορφα αρώματα είδε, ούτε ότι έφτασε σε αυτόν τον όμορφο φως με τη γιαγιά του όταν έσβησε ο παλιός χρόνος».